Η προσπάθεια της Τουρκίας για την εξέβρεση λύσης για την κατασκευή ή συμπαραγωγή του ρωσικού SU-35 βρήκε τείχος στην Μόσχα, προκαλώντας ταυτόχρονα οργή στην Άγκυρα. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία ζήτησε από την Ρωσία την συμπαραγωγή αριθμού μαχητικών αεροσκαφών SU-35 για την τουρκική πολεμική αεροπορία, Προτείνοντα την τοποθέτηση τουρκικών συστημάτων τη Άσελσαν και άλλων εταιριών, με του Ρώσου να αρνούνται κατηγορηματικά. Έτσι, ω αποτέλεσμα, οι Τούρκοι αναγκάζονται να στραφούν ολοκληρωτικά στο Πακιστάν, το οποίο έχει κατασκευάσει το δικό του μαχητικό με τη βοήθεια τη Κίνα που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Η Τουρκία, ω αποτέλεσμα τη παραλαβή των συστημάτων S400 από τη Ρωσία, εκδιώχθηκε από το Αμερικανικό πρόγραμμα των μαχητικών 5η γενιά τύπου F-35. 5ης Άγκυρα, μετά το γεγονό αυτό, δεν έκλεισε την πόρτα στην ιδέα τη αγορά ενό σύγχρονου αεροσκάφου από άλλη χώρα. Άμεσα στο τραπέζι έπεσε ως πρώτη επιλογή το ρωσικό μαχητικό SU-35. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι μέχρι στιγμή σε ευρισκόντουσαν σε μυστικές συζητήσεις για την πιθανή προμήθεια ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που βασίζονται σε τουρκική πηγή εξοικειωμένη με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, η Τουρκία αγοράζοντα μαχητικά αεροσκάφη SU-35 από τη Ρωσία ήθελε να τα προσθέσει σε τουρκικά υποσυστήματα. Ωστόσο, η Μόσχα απέρριψε αυτή την προσφορά. Σύμφωνα με τι πηγέ, η τουρκική πλευρά κινήθηκε τότε στο Πακιστάν και ζήτησε την κοινή παραγωγή αεροσκαφών. Η ουσία είναι ότι αυτέ οι διαπραγματεύσει είχαν επίση αρνητικό αποτέλεσμα και στι σχέσει των δύο χωρών, Ρωσία-Τουρκία. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπτα Γκί Περντογάν είχε συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στη Μόσχα και είχε εξετάσει προσεκτικά το μαχητικό αεροσκάφο πέμπτη γενιά Σιγού 57, χωρί όμω αποτέλεσμα. Η Τουρκία επεκτείνει την αναζήτηση τεχνολογία εχμής για την κατασκευή του νέου μαχητικού αεροσκάφου TFX, καθώ και την δημιουργία βαλιστικού πυράβλου με εμβέλεια άνω των 3.000 χιλιόμετρων, χρησιμοποιώντα αυτή τη φορά ω ενδιάμεσο το Πακιστάν, το οποίο έχει στενού δεσμούς με την Κίνα. Μετά το φιάσκο με τις Ηνωμένε Πολιτείε για την αγορά αμερικανικών αεροσκαφών F-35, η Τουρκία πιέζει τους Πακιστανούς για συνεργασία με στόχο την κατασκευή του νέου της μαχητικού αεροσκάφους και βαλιστικών πυράβλων, έχοντας σκοπό την απόκτηση κινέζικης βοήθειας με ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολύτιμη πολεμική τεχνολογία από το Πεκίνο. Ω γνωστόν, το Πακιστάν κατασκευάζει μαχητικά αεροσκάφη τύπου JF-17 με την Κίνα και λέγεται ότι έχει προσαρμόσει κινέζικα σχέδια για το βαλιστικό πύραυλο του Σαχίν. Η Τουρκία επιδιώκει εκτό τη απόκτηση πυρηνική τεχνολογία την κατασκευή βαλιστικού πυράβλου μακρά εμβέλεια μαζί με το μαχητικό TFX με το Πακιστάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.